Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή από το Arta Today. Απόψινός μας καλεσμένος είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητα σε θέματα μεταφορών και επικοινωνιών, ο κύριος Δημήτρης Βαρέλης. Κύριε Βαρέλη, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ευχαριστώ Βαρέλη, για την πρόσκληση. Να είστε καλά, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Και θα επιθυμώ να έχουμε έτσι μια ουσιαστική συζήτηση σε θέματα που πλήττουν κυρίως την Άρτα, φυσικά. Εννοείται. Είμαστε στην Άρτα, ζούμε εδώ πέρα, έτσι οι οικογένειές μας είναι εδώ και εδώ θα ζήσουμε, εδώ μεγαλώσαμε, ζούμε και θα ζήσουμε όσο έχουμε ακόμα έτσι ζωή. Και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα προβλήματα της Άρτας. Προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε κάθε τι από όσο αρμοδιότητες και αφορά την περιφέρεια, αλλά και πέραν αυτού και γενικότερα θέματα τα οποία απασχολούν. Mm-hmm. Τώρα, παραδείγματος χάρη, το προηγούμενο χρόνο είχαμε την απογραφή. Mm-hmm. Και διαβάζω τώρα τα λοιπά ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός της Άρτας. Διάβαζα σήμερα ένα δημοσίευμα γύρω στους 5.000. Αυτό θα έχει διάφορες συνέπειες και είναι ένα από το σημαντικότερο πρόβλημα, νομίζω, της περιοχής μας και της mm-hmm. περιφερειακής ενότητας. Η μείωση του πληθυσμού. Μειωνόμαστε. Και η μείωση είναι περισσότερο στον ορεινό όγκο. Τα χωριά μας, έτσι στα ορεινά, του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και του Κεντρικών Ζωμέρκων, έχουν μείνει ελάχιστοι. Mm-hmm. Αιτία μείζωνος σημασίας θεωρείται ότι είναι η υπογεννητικότητα? Όχι μόνο. Δεν είναι θέμα της υπογεννητικότητας. Άλλες περιοχές αυξάνουν τον πληθυσμό. Εδώ πέρα μειωθήκαμε γιατί δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες και θέματα και άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε τους νέους μας να παραμείνουν. Να. Οι νέοι έχουν απομακρυνθεί από την πρωτογενή παραγωγή, που ο νομός μας κατά βάση είναι ένας νομός πρωτογενής παραγωγής, είτε στην κτηνοτροφία, είτε στον αγροτικό τομέα, στο mm-hmm. γεωργικό τομέα. Επομένως, όλοι μας προσπαθούσαμε έτσι, να φύγουμε και να βρούμε την τύχη μας κάπου αλλού. Και έτσι, γιατί λοιπόν η Άρτα δεν κράτησε τα παιδιά της και δεν τα κρατάει στο παρόν? Δεν τα κράτησε και δεν τα κρατάει η Άρτα τα παιδιά της, γιατί δεν μπόρεσε να δημιουργήσει εκείνες τις προοπτικές ανάπτυξης. Ποιος φταίει γι' αυτό? Όλοι μας. Και πριν και τώρα, έτσι και γιατί η κάθε προηγούμενη γενιά σχεδιάζει, mm-hmm. πρέπει να σχεδιάζει και να σκέφτεται το μέλλον, το αύριο. Η προηγούμενη γενιά, δεν γίνεται λοιπόν, να μην επιρρύψουν ευθύνες όμως τους φορείς. Ο λαός ψηφίζει ναι, τους φορείς έχουν, για ναι. να συνδράμουν θετικά στις εξελίξεις. Ναι. Όλοι έχουν ευθύνες. Όταν υπάρχει, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα μπροστά μας, mm-hmm. έτσι το πρόβλημα, δεν είναι χωρίς κάποιον να μην έχει κάποιους ευθύνες. Όλοι έχουν ευθύνες. Αυτοί που κυβέρνησαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, που διοίκησαν, έτσι, είτε εκλέχτηκαν ως βουλευτές, είτε ως δήμαρχοι, είτε ως νομάρχες κτλ. Και όλοι μας πήρε φρεϊκή σύμβολη, mm-hmm. δημοτική σύμβολη. Εάν δεν είχαν μια προοπτική σωστή ανάπτυξη, mm-hmm. έχει αυτό το αποτέλεσμα. Πώς άλλες περιοχές αναπτύσσονται και πάνε μπροστά και η δική μας περιοχή μένει στάσιμη και πάει και πίσω? Θεωρείτε ότι έλειπε το όραμα? Γιατί προσωπικά πιστεύω και θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, 20 χρόνια που ασχολούμαι τη δημοσιογραφία, όλοι οι φορείς που πέρασαν από αυτή την καρέκλα, να πούμε, είχαν όλοι στόχο, τουλάχιστον αυτό διεμήνιαν προς τα έξω, ότι είχαν στόχο να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Εδώ κοιτάξτε, προσπάθειες, δεν χρειάζεται να τα μηδενίσουμε όλα, mm-hmm. έτσι, προσπάθειες γίναν. Έτσι, βέβαια υπήρχαν και οι συγκυρίες και καταστάσεις οι οποίες προηγήθηκαν που δεν, ίσως έτσι, δεν είχαν τη σωστή στόχευση. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημερινή μείωση του πληθυσμού που διαφαίνεται να. Της Άρτας. Ποια θεωρείτε λοιπόν εσείς ότι θα έπρεπε να είναι η σωστή στόχευση? Εδώ κοιτάξτε, μετά από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νομός μας ήταν ένας γεωργικός κατά βάση, στηριζόταν στο πορτοκάλι, έγιναν διάρθρωση, πήγε προς το ακτινίδιο η παραγωγή.
Έπρεπε να υπάρξουν και άλλες υποδομές όμως. Και η κτηνοτροφία, είναι ένα, και η κτηνοτροφία είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο και να δημιουργηθεί. Υπήρχαν οι βάσεις, υπάρχει ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός, ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργείται. Αλλά δεν δημιουργήθηκαν οι σωστές υποδομές. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ο Κομποτέικος ο κάμπος να μην έχει νερό. Είναι το αρδευτικό Πέτα Κομπότη. 30 χρόνια το αρδευτικό Πέτα Κομπότη δεν έχει προχωρήσει. Έχουν γίνει τα έργα και νερό δεν έχει φτάσει στο Κομπότη πέρα. Ένα μεγάλο κομμάτι του αρτινού κάμπου είναι αυτό, είναι από τις οικίες, έτσι, το κομμένο, όλη αυτή η περιοχή, το Κομπότη, οι Σελάδες, οι Μεγάρχοι, ελαιοπαραγωγικές περιοχές και διψάνε, δεν έχουν νερό. Έχουμε το φράγμα, έχουμε τα ποτάμια, έχουν γίνει τα έργα, υπάρχει το αρδευτικό Πέτα Κομπότη. Δεν έχει φτάσει το νερό. Έχουν σχεδόν κατά 90% ολοκληρωθεί τα έργα. Και ο κάμπος διψάει. Πώς λοιπόν θα μπορέσει χωρίς νερό, το βασικότερο, να καλλιεργήσει ο άλλος αυτά που πρέπει και να έχει την απόδοση την οποία πρέπει. Ναι. Ευθύνες άλλο... που επιρρύπτεται σε αυτό το κομμάτι. Κάπου θα επιρρύπτεται και σε ευθύνες. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το αρδευτικό Πέτα Κομπότη είναι θέμα, έτσι, αποδεσμεύσεων κονδυλίων από την κεντρική κυβέρνηση. Ενδιάμεσο φορέα ήταν ο Δήμος Νικολάς Σκοφά. Ο Δήμος, αλλά αν δεν αποδεσμεύονται τα κονδύλια και δεν προχωράει από το κεντρικό κράτος, δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο. Οι βουλευτές μας τι έκαναν τόσα χρόνια? Ρωτήστε τους. Να απαντήσω εγώ για τους βουλευτές μας. Και τώρα έχουμε και υφυπουργούς, έχουμε τα λοιπά. Να φροντίσουν να τελειώσουν τα έργα. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Μάλιστα. Και το λέω δηλαδή γιατί ζω και βλέπω την καθημερινότητα και βλέπω το έναν κάμπο παραγωγικό που ο οποίος έδινε ζωή σε ολόκληρα χωριά, γιατί δεν ζούσαν μόνο οι Κομποτέοι ή οι υπόλοιποι γύρω-γύρω τα χωριά που έχουν οι ιδιοκτήτες. Θυμάμαι μικρός που κατέβαιναν από τα ορεινά συνεργεία για να μαζέψουν τις ελιές, να μαζέψουν τα πορτοκάλια. Έτσι, ο μισός νομός ζούσε από αυτόν τον κάμπο. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και περιμένουμε πότε θα μας δώσει επιδότηση και να εγκριθεί να μας δώσουν 70 ευρώ για τα αναστρέμα, πόσα είναι για τα μανταρίνια και μεγάλη δουλειά. Επειδή συνομίλησα με αγρότες για το συγκεκριμένο θέμα, οφείλω να τονίσω ότι θεωρούν αυτά τα 70 ευρώ εμπεγμό. Είναι εμπειγμός. Εγώ και εγώ έχω ένα κομματάκι υγιής εκεί πέρα και καταλαβαίνω. Και περίμενα τώρα να περάσει ο γεωπόνος, επειδή έγινε πάγκος, να μας γράψει ένα ποσοστό εκεί πέρα παγετού. Ναι. Για ποια, για τα έξοδα, για ποια να πληρώσεις τις καλύτερες. Ναι, μου είπαν ότι τα λιπάσματα, τα φάρμακα. 400 ευρώ. Έτσι, μπορεί και περισσότερο. Τα φάρμακα, τα λιπάσματα. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, είναι σοβαρά τα προβλήματα. Ο πρωτογενής τομέας, αυτό το κομμάτι, δύο σε εμάς εδώ, ο γεωργικός τομέας, έχει σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και νέοι να ασχοληθούν. Mm-hmm. Στο χωριό μου, στο Κομπότη, έτσι, δεν υπάρχουν νέοι. Δράτωμα της ευκαιρίας να ρωτήσω πώς κρίνεται το έργο του κ. Στήλιου. Αν θεωρείτε ότι θα συμβάλλει θετικά, αν έχει ήδη συμβάλλει θετικά ή αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, ο κύριος Στήλιος ξέρει καλύτερα, έτσι, έμπερος πολιτικός είναι. Mm-hmm. Πιστεύω προσπαθεί και αυτός, έτσι, με τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει και τη θέση την οποία κατέχει, να βοηθήσει, έτσι, όσο μπορεί. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Ελπίζουμε, έτσι, να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Γιατί τα προβλήματα και τα μεγάλα. Και δεν φτάνουν τα λόγια, χρειάζονται έργα. Ναι, όλοι έχουμε την πρόθεση κτλ. Αλλά όταν βρισκόμαστε σε κάποια θέση, θα πρέπει να δείχνουμε και έργο σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, τα έργα, καλά, ναι. Εντάξει, τα 70 ευρώ, 70 ευρώ δεν τα βγάλει ο κ. Στήλιος από μόνο του 70 ευρώ. Ναι. Έτσι είναι και. Εντάξει. Κεντρικά βγαίνουν.
Νιώθετε, θα ήθελα πολύ να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, νιώθετε ότι όταν κάποιος φορέας βρίσκεται σε μια τόσο υψηλή θέση, πρέπει να έχει περισσότερο το έργο του επικοινωνιακό χαρακτήρα, να προσπαθεί έτσι με ειρηνικό τρόπο να πετύχει περισσότερα για τον τρόπο, για τον τόπο του, ή θα έπρεπε να είναι αυτός που θα χτυπήσει και το χέρι στο τραπέζι? Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, όλα χρειάζονται. Και το χτύπημα στο χέρι, το χτύπημα στο τραπέζι του χεριού χρειάζεται, έτσι, και ο καλός τρόπος χρειάζεται κτλ. Το θέμα είναι όταν φύγουμε αύριο από αυτά τα αξιώματα τα οποία κατέχουμε, να αφήσουμε κάτι πίσω μας και να μας θυμούνται. Μάλιστα. Και να, έτσι, γιατί όλοι είμαστε παραστικοί. Και από αυτά τα αξιώματα τα οποία έτσι, ο αρτινός λαός μας ανέθεσε, αλλά και από τη ζωή. Η στεροφημία είναι κάτι το οποίο έτσι οι αρχαίοι το είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Το όνομα που αφήνει ο καθένας πίσω του και το θετικό έργο και να αφήνουμε κάτι. Να. Ένα λιθαράκι όλοι μας. Μάλιστα. Εσείς τι θα θέλατε να αφήσετε ως θετικό έργο? Δεν θα πω. Τι θα θέλατε να αφήσετε τώρα από την τρέχουσα έτσι, συγκυρία που έχει δημιουργηθεί? Κοιτάξτε, εμείς στα πλαίσια της περιφέρειας προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε προβλήματα υπάρχουν. Γιατί ο λαός σας έχει εμπιστευτεί πολλές φορές. Εννοείται. Σας αγαπάει. Εννοείται. Και σας εμπιστεύεται. Εννοείται και αυτό έτσι είναι και τιμή και μεγάλο χρέος και ευθύνη μεγάλη. Έτσι. Γιατί όχι προσωπικά εμένα, έτσι, την παράταξη με επικεφαλή στον κύριο Καχρυμπάνη, έτσι, την στηρίζει και θα τη στηρίζει και στο μέλλον. Να. Γιατί είναι μια παράταξη η οποία προσφέρει. Στον πρωτογενή τομέα ήταν η περιφέρεια, έτσι, ο περιφερειάρχης είναι αυτός που ξεκίνησε την υποστήριξη των υποδομών, την πρόσβαση στις παροικιακές μονάδες. Δεν υπήρχε παλιότερα, δεν υπήρχε κάπου άσφαλτος, να πηγαίνει σε παραγωγικές μονάδες, σε πτηνοτροφία, κτηνοτροφία κτλ. Έτσι, χαλίκι, να πάνε να ρίξουν χαλίκι για να κάθε χρόνο ρίχνει χαλίκι. Ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε το θέμα με την άσφαλτο, έτσι ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα της πρόσβασης στις παραγωγικές μονάδες, ήταν η περιφέρεια και ο Χρυμάνης. Ασφαλτοστρώσεις. Έτσι, έχει ασφαλτοστρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι και σχεδόν το σύνολο όπου υπάρχει παραγωγική μονάδα. Στην περιφερειακή ενότητα Άρτας έχει στρωθεί με άσφαλτο. Και από εκεί μετά ξεκίνησαν και οι Δήμοι. Βέβαια, οι Δήμοι δεν έχουν δικούς τους πόρους, πρέπει να περιμένουν προγράμματα από το Υπουργείο και τέτοιο, όπως τώρα βγει κάποιο πρόγραμμα για την αγροτική οδοπία. Έτσι λοιπόν, υποδομές στην αγροτική παραγωγή, στο πρωτογενή τομέα, στήριξη των αγροτών, προώθηση των προϊόντων μέσω των εκθέσεων. Προϊόντα, στήριξη των τοπικών προϊόντων. Είναι από τα πράγματα τα οποία η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης στην Άρτα, έτσι προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιλύσουν. Σε συνεργασία έτσι και με τους Δήμους, πολλά θέματα να βρουν τη λύση τους. Στον ορεινό κυρίως κομμάτι, έτσι, οι δύο Δήμοι στηρίζονται αποκλειστικά στην περιφέρεια. Για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις υποδομές, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν έτσι, το ανάλογο προσωπικό για να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Και στηρίζονται και η περιφέρεια δείχνει έτσι. Αξίζει να τονίσουμε ότι πολλά έργα, πληθώρα έργων έχει υλοποιηθεί από την περιφέρεια στους δύο αυτούς. Και εκεί που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, έτσι, η περιφέρεια συμβάλλει και βοηθάει στο να δοθεί επίλυση, να βρεθεί λύση των προβλημάτων. Και σε αυτό συμβάλλουμε και όλοι, και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που έρχομαι σε επαφή καθημερινά με τον κόσμο, έτσι μεταφέρουμε τα προβλήματα, γίνεται ένας προγραμματισμός και δίνεται λύση σε όλα αυτά τα θέματα. Ωραία. Πέρα από τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ποια άλλα θέματα θεωρείτε ότι είναι κομβικής σημασίας που θα πρέπει να επιληθούν άμεσα? Εδώ κοιτάξτε, ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί είναι το θέμα του κουρισμού του ηλεκτρικού δικτύου. Είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας. Γίνονται συνέχεια, έρχονται αιτήματα για γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Έχουμε εμείς βέβαια αρμοδιότητα για φωτοβολταϊκά πάρκα.
και για άλλες αναπτυξιακές τέτοιες μονάδες. Ναι. Ενώ υπάρχουν δυνατότητα για να δημιουργηθούν μεγάλα τέτοια πάρκα φωτοβολταϊκά, δεν υπάρχει δυνατότητα να στηριχθεί η δημιουργία και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί ένα από τον τροφείο να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό. Ή να δημιουργηθεί μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στην Άρτα. Γιατί είναι κορεσπόμενο το δίκτυο. Είναι μεγάλες όμως οι αντιδράσεις που έχουν προκύψει στα συγκεκριμένα θέματα. Ναι, εντάξει, θα το πούμε στη συνέχεια για τις ΑΠΕ. Αλλά εδώ κοιτάξτε, για τις μεγάλες μονάδες υπάρχει δυνατότητα γιατί ανοίξει το ΑΔΜΕ, νομίζω. Ναι. Ενώ για τις μικρές μονάδες δεν έχουμε δυνατότητα γιατί ανοίξει το ΔΔΕ. Δηλαδή ο μικρομεσαίος δεν μπορεί, ο μικρός παραγωγός που έχει ένα πτωνοτροφείο, έχει μια άλλη παραγωγική μονάδα, δεν μπορεί να βάλει ένα φωτοβολταϊκό να παράγει την ενέργεια που θέλει μόνος του. Δεν είναι να κερδίζει, να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται για το πτωνοτροφείο του, να την βγάζει, να την κάνει μόνος του. Δεν το επιτρέπω. Ενώ όλοι οι άλλοι γύρω-νομοί, βλέπω εργοστάσιο βιομάζας στην Πρέβεζα, στη Σπρωτεία κτλ. Γίνονται εδώ, γιατί να μην γίνει. Απαιτείται λοιπόν αλλαγή της νομοθεσίας. Απαιτείται αυτό το οποίο είχαν ανακοινώσει πριν 2-3 χρόνια, ότι θα γίνει αναβάθμιση του δικτύου για την διανομή της ενέργειας. Το οποίο δεν έγινε. Και ερχόμαστε τώρα. Δημιουργούνται αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα με τις ΑΠΕ. Όλοι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε από τον ήλιο, είτε από τον άνεμο, έτσι οτιδήποτε άλλο. Αυτή η αντίδραση όμως της τοπικής κοινωνίας είναι γιατί δεν ερωτάτε. Γιατί δεν? Δεν ερωτάτε, δεν ρωτάμε την τοπική κοινωνία, ναι. Δεν έχει ερωτηθεί η τοπική κοινωνία. Πού να γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Και έρχονται τώρα. Πώς δεν έχει ερωτηθεί η τοπική κοινωνία, αφού οι αντιδράσεις είναι από κατοίκους πολλές φορές. Ναι, αλλά οι άδειες δίνονται από το κράτος και μετά έρχονται και ρωτάνε τον Δήμο και την Περιφέρεια να γνωμοδοτήσει αν συμφωνεί ή όχι. Ναι. Αλλά η άδεια έχει δοθεί από την ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δεν μπορούσε ή η κυβέρνηση να έρθει σε μια συνεννόηση με τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το πού μπορεί να αναπτυχθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Μεταξύ μας τώρα θεωρείτε ότι θα μπορούσαν ποτέ οι κάτοικοι μιας περιοχής να φτάσουν σε μια σύμφωνη γνώμη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, συμφωνώ. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή τώρα βγήκαν οι άδειες από την Καμπή, Γραμμενίτσα και το πλωτό στο φράγμα Πορναρίου να γίνει όλη αυτή η περιοχή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Ναι. Ποιες περιοχές είναι αυτές που δεν θα είχαν αντιδράσει? Θα έχει Άρτα δηλαδή απέναντι έναν καθρέφτη από φωτοβολταϊκά. Αυτό λέμε. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές που μου λέτε? Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές οι οποίες έτσι θα μπορούσε να αναπτυχθεί φωτοβολταϊκό πάρκο. Και γιατί πρέπει να γίνουν όλα. Μήπως όμως δεν είναι προς το συμφέρον των εταιριών εκεί? Εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι οι εταιρείες κοιτάνε που υπάρχει δίκτυο. Αυτό. Να πάμε εκεί. Γιατί να πληρώσουμε να φτιάξουμε κι εμείς μεταφορά? Ανεμογεννήτριες. Πόσα νησιά κατοίκητα έχουμε στην Ελλάδα? Να. Βραχονησίδες. Έτσι. Έχω υπηρετήσεις σε νησιά. Πόσες δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν εκεί πέρα ανεμογεννήτριες? Αλλά όμως έπρεπε η εταιρεία να φτιάξει και τη μεταφορά όμως ενέργειας. Βλέπετε όμως ότι στην πράξη συνήθως το συμφέρον των εταιριών έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον των πολιτών, των κατοίκων μιας περιοχής. Εδώ πρέπει λοιπόν να παρέμβει η πολιτεία για να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Και οι ΑΠΕ να γίνουν, που είναι προς συμφέρον όλων μας, έτσι, το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προστατεύουμε. Και η τουριστική ανάπτυξη να υπάρχει, γιατί εμείς έχουμε ένα ορεινό όγκο και μια περιοχή που έχει μεγάλη δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης και τέτοιο. Δεν μπορεί τώρα παντού να αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Όσον αφορά την ανάπτυξη, δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω από τα λεγόμενά σας ποιοι άλλοι τρόποι μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Τι είναι αυτό που φταίει, γιατί δεν έχουμε πετύχει την πολυπόθητη ανάπτυξη? Τουρισμός,
η εκπαίδευση, να συζητήσουμε φυσικά μετά και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για το θέμα που προκλήθηκε με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Λέω, κοιτάξτε, η ανάπτυξη, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να, εγώ πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το τι είμαστε. Τι νομός είμαστε η Άρτα? Είμαστε ένας αγροτικός νομός. Θεωρείτε ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί αυτό τόσα χρόνια, δεκαετίες? Όχι, δεν έχει συνειδητοποιηθεί, πιστεύω. Για να έχουμε αυτά τα προβλήματα, ναι, δεν έχει συνειδητοποιηθεί. Ότι είμαστε ένας αγροτικός νομός, έτσι, πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, την πτηνοτροφία μας, τη γεωργία κτλ. Και από εκεί και πέρα, όλα αυτά, να φτιάξουμε ποιοτικά τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν μετά την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Θα σας διακόψω να σας πω ότι το μήνυμα που έχω εισπράξει και με βάση συνομιλία που είχαμε αγρότες και με εκπροσώπους αγροτών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι η στήριξη αυτή που λέτε κι εσείς δεν έρχεται κατά κάποιο τρόπο επίτηδες από την κυβέρνηση, από την πολιτεία να πούμε, από την κάθε εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί στόχος είναι να περάσει η γη σε λίγους. Αυτό αισθάνονται εδώ οι αγρότες της Άρτας. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί? Όπως είπατε και εσείς, έχετε ένα περάσει τμήμα λίγους. Για το οποίο αυτό όμως... αυτό το οποίο έτσι... Δεν πήρατε αυτά που θα έπρεπε να πάρετε, ναι, για να συνεχίσετε, ναι, την καλλιέργειά, ναι, του. Δηλαδή, αυτό... ειλικρινά δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο, δεν νιώσατε ότι ήταν κεμάτος ο αγώνας σας? Να καλλιεργείτε αυτό το κτήμα, να παιδεύεστε, να κάνετε και τελικά τι κερδίσατε? Που δεν είστε μεγάλο παραγωγός. Όχι, ναι, ακριβώς. Εδώ κοιτάξτε. Ένα πρόβλημα είναι ο μικρός κλήρος. Mm-hmm. Αυτό που λέτε τώρα, έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Mm-hmm. Και είναι και η προοπτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Δηλαδή η δημιουργία ομάδων, παλιότερα ήταν συντερισμοί, τώρα τις λένε ομάδες αγροτών κτλ. Mm-hmm. Ομάδες παραγωγών κτλ. Να υπάρχουν συνεργετικά σχήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να διεκδικήσουν και να παίρνουν αυτά τα οποία έχει δυνατότητα το κράτος να δίνει στους αγρότες. Να. Όντως, ένα άλλο θέμα είναι ο μικρός κλήρος στην περιοχή μας. Mm-hmm. Κατάτμιση. Το κληρονομικό δίκαιο και τα λοιπά, έτσι, ναι. Όλο μειώνεται ο κλήρος. Και έφτασε ο άλλος να έχει 2, 3, 5, 10 στρέμματα, έτσι. Και δεν μπορεί να καλλιεργήσει και να έχει δυνατότητα απόδοσης με αυτά τα στρέμματα. Οπότε πρέπει να γίνουν σχήματα συνεργατικά, έτσι, ομάδες παραγωγών όπως λέμε, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να έχουν την απόδοση την οποία πρέπει να έχουν. Η περιοχή μας έχει αυτά τα προβλήματα. Οπότε χρειάζονται και απαιτούνται δραστικές λύσεις. Πρέπει να υπάρχουν. Και σε αυτό η περιφέρεια έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο για τη στήριξη του πρωτογενείου τομέα. Να. Με το πρόγραμμα νέων αγροτών, πριν 2-3 χρόνια, έτσι, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης γυρνούσε από χωριό σε χωριό. Για αυτό το πρόγραμμα που λέτε. Για να μπουν στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Για αυτό που λέτε, έμαθα ότι υπήρχε και. Ότι η Περιφέρεια κράτησε πολύ περισσότερο, όπως λέτε, την διάρκεια δήλωσης συμμετοχής, γιατί δεν υπήρχαν νέοι αγρότες που ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. Στην πρώτη πρόσκληση δεν υπήρχε και μετά έτσι δόθηκε παράτηση. Δεν είναι αυτό από μόνο του ένα μήνυμα. Ότι ο νέος κόσμος τελικά δεν πολύ ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Γιατί? Άρα λοιπόν, άμα δεν ενδιαφέρεται έτσι, παρόλο τις προσπάθειες που υπάρχουν, δεν ενδιαφέρεται ο νέος, τότε θα πάμε σε αυτό που είπατε, ότι τα χωράφια θα πάρουν λίγοι. Να. Και θα γίνει μετά μια επιχείρηση. Η καλλιέργεια. Όπως είπατε και εσείς, πάει από πατέρα προς γιο πολλές φορές. Είναι αυτό που λένε ότι όταν ο πατέρας, ο παππούς, ο πατέρας έχει φτύσει αίμα, να το πω λαϊκά, για το χωράφι αυτό και τελικά δεν του έχει προσφέρει μια καλή ζωή, δεν θα βάλει το παιδί του να μπει στην ίδια διαδικασία. Ο πρωτογενής τομέας έχει τη δυνατότητα έτσι να ζήσει κάποιος με αξιοπρέπεια, mm-hmm. έτσι,
Δεν θα γίνει μεγιστάνας ή πλούσιος, αλλά να ζήσει με αξιοπρέπεια. Ναι. Οι διαμαρτυρίες των αγροτών, βέβαια. Εντάξει, δηλώνουν κάτι άλλο. Τα προβλήματα υπάρχουν και υπήρχαν. Ναι. Έτσι, δεν αντιλέγει κανένας ότι είναι τα πάντα ρόδινα και ιδίως την περίοδο τώρα που διανύουμε με ναι. την κρίση που υπάρχει, τις τιμές. Την αύξηση της ενέργειας, των καυσίμων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων. Έτσι, είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα δει η κεντρική κυβέρνηση και βοηθάει όσο το δυνατόν, έτσι, επιδοτεί και τα λοιπά, με διάφορα μέτρα που, τα οποία παίρνει, να δώσει κάποια να βοηθήσει τους αγρότες. Αλλά όμως, όταν έρχεται μια κρίση και έχουμε και κάποια άλλα προβλήματα από το παρελθόν και μαζεύονται όλα περισσότερα, συσσωρεύονται, τότε το πρόβλημα έτσι δεν λύνεται εύκολα. Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Την συνέντευξη που κάναμε εδώ στο Arta Today σχετικά με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με τον κύριο Καχρεμάνη, πώς την είδατε, το σχόλιο σας? Ο κύριος Καχρεμάνης είπε αυτό το οποίο έγινε. Όπως σας είπε έτσι και ο ίδιος, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα πριν 2-3 χρόνια για τη στέγαση του τμήματος, είπε ότι προτίθεται να δώσει 500.000 ευρώ έτσι, για να βρεθεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα όμως δεν δημιουργήθηκε κάποια άλλη απέτηση, ούτε από το τμήμα νομίζω, έτσι να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν το τμήμα είχε κάποια άλλη απέτηση ή δημιούργησε κάποιο άλλο θέμα. Εσείς που ζείτε εδώ στην Άρτα, μάθατε κάτι άλλο στο παρασκήνιο? Όχι, δεν έμαθα. Αυτά τα οποία σας είπε ο Περιφερειάρχης. Ότι πρότεινε για 500.000 ευρώ. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Είστε εκλεγμένος και σας έχετε ρωτήσει ποτέ έχετε έρθει σε μία επαφή με τον Δήμαρχο Αρταίων? Να σας πει για αυτό το θέμα, ας το πούμε, τι προτίθεται να κάνει, αν θα υπάρξει κάποια λύση. Έτσι, πάμε στην κουβέντα. Όχι, δεν έτυχε να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα με τον κύριο Δήμαρχο, έτσι, γιατί δεν πιστεύω ότι η λύση θα βρεθεί, θα βρισκόταν. Αν υπήρχε έντονο το πρόβλημα, θα βρισκόταν. Αλλά δεν ξέρω γιατί το τμήμα όμως. Τι εννοείται ότι δεν υπάρχει έντονο το πρόβλημα? Δεν ξέρω, ας μας πει το τμήμα. Το τμήμα δεν μας. Τι άλλο να πει το τμήμα? Τα παιδιά διαμαρτύρονται ότι κουβαλάνε τα όργανα στην πλάτη και πηγαίνουν από τη μία άκρη του κάμπους στην άλλη άκρη. Το θέμα του το θέμα της μεταφοράς, δηλαδή της μετακίνησης. Όχι, το ότι είναι διασκορπισμένα. Οι χώροι. Ναι. Οι χώροι. Έχουν δανειστεί χώρους αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε, δεν είναι μεγάλο το κάμπους Κωστακιών. Δεν διαφωνώ, αλλά. Ας μας πείτε και αυτό. Δεν κοιτάξτε και αρμοδιότητα εδώ το πανεπιστήμιο. Δεν είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Έτσι. Εντάξει, συμφωνώ. Λοιπόν. Συμφωνώ ότι και ο κύριος Καχρεμάνης στη συνάντηση, στην συνομιλία συγγνώμη που είχαμε, εξέφρασε την ανησυχία του γιατί νιώθει ότι θα έπρεπε από την. Από το Πανεπιστήμιο, από τη διοίκηση του Πανεπιστήμιου να γίνουν κάποια θέλει πράγματα. Θέλει αυτοδιοίκητο το Πανεπιστήμιο. Θέλει αυτοδιοίκητο. Έτσι δεν λέμε. Να. Η παιδεία και το Πανεπιστήμιο έχει αυτοδιοίκητο. Όταν λοιπόν ήρθε το πρόβλημα στην περιφέρεια, ο Περιφερειάρης έδωσε λύση. Ναι. Λέει, σας δίνω χρήματα, έτσι, από τον προπολογισμό της περιφέρειας, αν και δεν είναι αρμοδιότητά μου, να δώσω λύση στο πρόβλημα. Οπότε εσείς τώρα νιώθετε ότι το μπαλάκι των ευθυνών. Πέφτει στο Δήμο, στο Πανεπιστήμιο στο και πανεπιστήμιο. Στη σχολή, πού? Στο Πανεπιστήμιο και στη σχολή. Ο Περιφερειάρχης μου δήλωσε ότι νιώθει απογοητευμένος που τόσα χρόνια έχουν περάσει, όπως είπε, και βλέπει έτσι τα κτίρια εκεί πέρα ημιτελή. Δηλαδή δεν ήταν ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε χτες, πέρασαν χρόνια. Ναι. Και δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει άμεση λύση. Και τι φταίει, ποιος φταίει γι' αυτό? Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν φταίει το Πανεπιστήμιο. Η σχολή δεν φταίει. Για κάθε μονάδα υπάρχει ο διοικητής. Και υπάρχει κάποιος διοικητής. Όταν κιόλας έχει αυτοδιοίκητο. Δεν είναι διοικητή από μόνο του. Δεν μπορεί σε άλλα θέματα να λέμε έχουμε αυτοδιοίκητο και σε άλλα να μην, δεν έχουμε. Βέβαια, έτσι. Αν πάρουμε και την πιθανότητα
Ότι ίσως πράγματι το Πανεπιστήμιο να θέλει να φύγει η έδρα από την Άρτα και να πάει στα Γιάννενα, αν την πάρουμε την πιθανότητα αυτή, ότι ίσως υπάρχει, τότε λογικό είναι να μην τα προχωρήσουν τα κτίρια εδώ στην Άρτα. Άρα υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, θέλω να μου πείτε. Από την πλευρά. Ναι, αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, οπότε εμείς τι κάνουμε. Από την πλευρά της σχολής. Λέω, αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θέλω να βάζω να επιρρύπτω ευθύνες χωρίς να γνωρίζω την ακρίβεια. Εσείς το είπατε. Αυτό λέω, ότι από τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χώροι, ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχει πιθανότητα που λένε όλοι οι φόβοι που εκφράζονται ότι θέλει το Πανεπιστήμιο να μεταφέρει την έδρα στα Γιάννενα, τότε δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει τα κτίρια. Εμείς τι κάνουμε όμως. Και δημιουργεί το πρόβλημα. Εμείς τι κάνουμε. Και δημιουργεί το πρόβλημα τεχνιέντος δηλαδή. Εμείς, έτσι. Ας τον αφήσουμε τον άλλον την κάνει, ενώ τον άλλον φορέα. Εντάξει, αλλά δεν κοιτάξτε όμως, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αμαχητή θα πέσουμε. Όχι, δεν θα πέσουμε αμαχητή, και ότι πρόκειται να μεταφερθεί κανένα τμήμα να φύγει από την Άρτα. Και εγώ θα κάνω την άλλη πρόταση. Αντί να φύγει το τμήμα τέτοιο, να έρθει όλη η σχολή κάτω στην Άρτα. Είναι κάτι εφικτό αυτό, πιστεύετε? Γιατί να μην είναι εφικτό? Υπάρχουν υποδομές όταν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τόσα. Γίνονται υποδομές. Γιατί λοιπόν, ας πει το Πανεπιστήμιο, αντί να μεταφερθεί το τμήμα στην Άρτα, έχουμε ένα τμήμα στην Άρτα, ας φέρει όλη τη σχολή στην Άρτα. Να πάρει αυτή την απόφαση και μετά θα βρούμε τη λύση για τα κτηριακά. Ας πάρει τον Πανεπιστήμιο για να πει τη σχολή, ποια σχολή είναι των μουσικών σπουδών, ποια σχολή ανήκει τώρα, δεν ξέρω, με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Έτσι. Να έρθει εδώ ολόκληρο. Να έρθει όλη η σχολή εδώ. Μάλιστα. Όπως και στην Πρέβεζα, φεύγει είναι το οικονομικό, τα λογιστική, να πάει η σχολή οικονομικών στην Πρέβεζα. Όλη η σχολή. Θα δει τη λύση, θα τη βρουν τη λύση Πρεβεζιάνη, όπως θα βρουν και εμείς τη λύση στην Αρτινή. Γιατί λοιπόν, γιατί να κρατάμε μετά λέμε διασπορά ένα τμήμα. Ότι έχω διαφορετική άποψη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι νιώθω ότι και για τη γεωπονική σχολή, ότι ενώ ήταν ένα δίκαιο αίτημα δεκαετιών και ότι πανηγυρίσαμε γι' αυτό και τα λοιπά, νιώθω ότι ήμασταν απροετοίμαστε. Να έρθει η γεωπονική σχολή στην Άρτα. Όλη η σχολή όμως. Όχι τμήμα. Ωραία. Να έρθει, όπως σας λέω. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές διαμαρτύρονται το ότι δεν υπάρχει καν εστία. Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται το ότι δεν έχουν τα λεωφορεία τα κατάλληλα και το χρονοδιάγραμμα και την συχνότητα που θα έπρεπε να έχουν τα δρομολόγια για να επιστρέφουν σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται στο μουσικών σπουδών ότι δεν έχουν όργανα. Τώρα πρόσφατα μου είπαν πήρανε κάποια πιάνα και κάποια άλλα. Ναι. Ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ναι, υπάρχουν τα προβλήματα. Κανένας δεν αντιλέγει ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα. Έτσι, ποιος ευθύνεται για τα προβλήματα? Δηλαδή ποιος ευθύνεται? Απλά δεν λύνονται όλα αυτά είναι μία νυχτή. Δηλαδή να τη φάνε όλη τη σχολή εδώ. Αλλά φταίει ο Δήμος ή η Περιφέρεια, γιατί το Πανεπιστήμιο έτσι δεν στηρίζει τις σχολές του? Και τα όργανα, τα μουσικά κτλ. Ποιος θα τα πάρει, η Περιφέρεια ή ο Δήμος ή η σχολή του Πανεπιστήμιου? Εγώ έτσι έχω μάθει, στο δημόσιο ήμουν. Είχα τις ανάγκες μου ως διοικητής, έτσι είχα μια μονάδα, ένα τμήμα. Είχα τις ανάγκες μου, έλεγα στο. Έκανα το χαρτάκι μου, στον προϊστάμενο. Έχω αυτές τις ανάγκες. Μπορείς να μου τα δώσεις? Αν δεν μπορούσα, ναι, πήγαινα. Και δίπλα, είχα έρθει και στην Περιφέρεια και στο Δήμο, ζητούσα βοήθεια κτλ. Έτσι να συνδράμει κτλ. Αλλά όχι, δεν θα μου λύσει το πρόβλημα ο Δήμος και η Περιφέρεια. Που εδώ το λύνει όμως. Ο Δήμος και η Περιφέρεια, επειδή είναι ένα κομμάτι της περιοχής μας, οι σχολές αυτές, έτσι και περιψήφω, και κάθε θεσμός που υπάρχει στην περιοχή μας, η Περιφέρεια και ο Δήμος προσπαθούν να δώσει λύση και να βοηθήσει. Σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης είπε: έχετε πρόβλημα στέγασης? 500.000 ευρώ. Να. Τι έκανε από εκεί πέρα το τμήμα? Προώθησε τη λύση αυτή? Πήγε, έψαξε να δει άλλες. Εντάξει, είπε για το γεωργικό συνεταιρισμό εκεί πέρα, έτσι, τα κτίρια. Μπορεί να μην έκαναν αυτά τα κτίρια. Προσπάθησε το τμήμα να βρει κάποια άλλη λύση, πρότεινε. Ποιος θα προτείνει τις λύσεις? Αυτός που έχει το πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα στέγασης μουσικών σπουδών? Ναι, τώρα βέβαια οι καθηγητές δεν θα μπορούσαν να ψάξουν για κτίρια. Τι δεν μπορούσαν να κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι οι κύριοι καθηγητές και δεν μπορώ να ψάξω τα κτίρια? Δεν είναι διοικητική. Δική τους αρμοδιότητα. Δεν είναι διοικητικό προσωπικό.
Δεν κατάλαβα. Δεν είναι διοικητικό προσωπικό. Τι μόνο να κάνουν μάθημα. Εγώ έχω μάθει αλλιώς στη δουλειά μου που ήμουν. Έτσι. Προσπαθούσα να δώσω λύσεις στο πρόβλημα το οποίο είχα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα. Συνταγματάρχης εν αποστρατεία, μιας που αναφερθήκατε στη δουλειά, και έτσι, τη δουλειά σας. Θέλω καταρχάς ένα σχόλιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και να μιλήσουμε και για την επαναλειτουργία του ΚΕΝ, Άρτας. Το πόλεμο στην Ουκρανία. Κάθε πόλεμος είναι κακός. Mm-hmm. Έτσι. Και το περιμένατε? Αυτοί που το πληρώνουν. Εσείς που ήσασταν και μέσα στα πράγματα, εντάξει, το περιμέναμε ή όχι? Το περιμέναμε. Είμαστε μικροί να το περιμέναμε. Όλοι ξέρουμε αυτά που ακούμε. Να. Έτσι. Αυτό που το πληρώνουν στον πόλεμο είναι τα παιδιά και η μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Ο άμαχος πληθυσμός. Και εκεί σε πιάνεται, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει οδύνη και, έτσι, και η θλίψη για όλες αυτές τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε. Και γι' αυτό... και όντως είναι... Πώς άλλαξε όμως η κατάσταση στην αρχή? Αυτό που επικοινωνήθηκε κιόλας προς τα έξω ήταν ότι θα βομβαρδίζονταν και οι στόχοι φυσικά θα ήταν μόνο στρατιωτικοί και τελικά βλέπουμε 2-3 εβδομάδες μετά. Εδώ κοιτάξτε όπως... να πλήττεται και ο άμαχος πληθυσμός. Ναι, όπως εννοείται. Τίποτα δεν εννοείται, αλλά όπως λέει το σχέδιο, το σχέδιο τελειώνει όταν αρχίζει το πραγματικό γεγονός. Σχεδιάζουμε κάτι, πώς θα το κάνουμε. Όταν ξεκινάει κάτι όμως, αλλάζουν τα δεδομένα γιατί έχουμε την πραγματική κατάσταση. Να. Και πιστεύω και η Ρωσία πίστευε ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα τελειώσει το θέμα. Έτσι, ότι θα έχει την Ουκρανία χωρίς αντίσταση. Θα φύγει η κυβέρνηση εκεί πέρα, έτσι κτλ. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Η εισβολή είναι εισβολή. Σε ένα κράτος, έτσι μπήκε ένα άλλο κράτος και αυτό είναι το οποίο δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε με τίποτα. Να. Εμείς και σαν, έτσι, και σαν Ελλάδα, γιατί έχουμε και τα δικά μας προβλήματα. Τα οποία και αν υπήρχαν θέματα για μειονότητες και τα λοιπά μέσα στο κράτος Ουκρανίας, θα έπρεπε να έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα γιατί τα άφησαν να φτάσουν σε αυτό το ακραίο σημείο και να υπάρξει έτσι ο πόλεμος, θα το δείξει έτσι το μέλλον. Το θέμα είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα, εκεί χάνονται ανθρώπινες ζωές, άμαχοι, έτσι και από τις δύο πλευρές, στρατιώτες έτσι και τα λοιπά, το προσωπικό, εντάξει πρώτη στα η Ουκρανία, αλλά και οι Ρώσοι, να. Έτσι και αυτοί που σκοτώνονται, οι Ρώσοι έχουν και αυτοί οι μανάδες και τα λοιπά. Έτσι. Και το τραγικό της υπόθεσης, κατ' εμέ, έτσι, ορθόδοξος εναντίον ορθοδόξου. Ναι. Θα μου πείτε, στον πόλεμο βέβαια όντως, ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη σημασία από τη θρησκεία, εκεί αλλά στην περιοχή, είναι κάτι που πιάνεται η ψυχή σου, δηλαδή, όταν το πρώτο ακούς. Εκεί θα λέγουμε ότι γίνεται μια μορφή εμφυλίου πολέμου. Να. Γιατί οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, έτσι, Ουκρανία σημαίνει η άκρη της Ρωσίας, έτσι, κομμάτι της Ρωσίας, το άκρο της Ρωσίας σημαίνει. Σαν να πολεμούσαμε εμείς με την Κύπρο. Λοιπόν, είναι έτσι ένα μεγάλο, γι' αυτό λένε ακούμε ρωσόφωνοι και τα λοιπά, έτσι. Να. Και η κατάσταση προηγούμενη που υπήρχε με τη Σοβιετική Ένωση ήταν κομμάτι όλοι ενός κοινού κράτους, κοινής ομοσπονδίας, είναι κάτι τραγικό. Καταργικό. Ελπίζουμε να λήξει νωρίς γιατί οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Mm-hmm. Έτσι, πέραν το βασικό είναι η απώλεια της ζωής. Ένα άλλο θέμα είναι η διάχυση του προβλήματος. Μην επεκταθεί. Μετά πάμε στην οικονομία. Ήδη βλέπουμε έτσι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με την αύξηση του καυσίμου κτλ. Πάμε στα δικά μας τώρα. Επαναλειτουργία του ΚΕΝ Άρτας. Ναι, υπάρχει μια. Υπάρχει μια προοπτική, από ό,τι διάβαζα και πληροφορήθηκα, να επανελειτουργήσει ο θεσμός των κέντρων εκπαιδεύσεως, ο οποίος σταμάτησε να λειτουργεί το 2018 και δημιουργήθηκαν τα σημεία υποδοχής σε έναν άλλο τρόπο κατάταξης, και να επανελειτουργήσει τα κέντρα εκπαιδεύσεως. Διότι εκείνος ο τρόπος αποδείχτηκε μη αποδοτικός. Θεωρείτε ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο ή θα μείνει στα χαρτιά που λέμε? Θα δούμε τώρα, γιατί αυτήν την περίοδο γίνονται και κρίσεις στην αρχή. Γίνανε κρίσεις στην αρχή του στρατού. Mm-hmm. Με την αλλαγή
στο επόμενο διάστημα θα δείξει αν θα υλοποιηθεί το θέμα αυτό με την επανειδητική του κέντρου εκπαιδεύσεων. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί εμάς εδώ πέρα το στρατόπεδο όλο αυτό το διάστημα λειτουργεί σαν κέντρο εκπαιδεύσεως. Ερχόταν οι στρατιώτες που παρουσιαζόταν στα Γιάννενα, ερχόταν εδώ πέρα για εκπαίδευση, γινόταν ορκομοσία τους και συνεχιζόταν και ειδική εκπαίδευση. Οπότε λειτουργούσε ουσιαστικά σαν κέντρο. Οπότε και οι υποδομές είναι σε καλή κατάσταση. Να. Και άμεσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο εκπαιδεύσεως. Είναι ένας συνδεσμός που δεν πρέπει να χαθεί από την ΕΡΤ. Όπως και κανένα. Και να δώσει και μία όθηση στην οικονομία μας. Ναι, εντάξει. Κάθε θεσμός που υπάρχει στην περιοχή μας είναι θετικός και βοηθάει στην ανάπτυξη και στην οικονομία της περιοχής, όπως τα σχολές, έτσι, και τα λοιπά. Ωραία. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Ναι. Εντάξει, προωθούνται. Είναι και το, πιστεύω θα λήξει και το θέμα με το διοικητήριο. Οι μελέτες έχουν σχεδόν τελειώσει γιατί υπήρχε ένα θέμα με το νεωτέρο μνημείο λόγω του διατηρητέου κτηρίου που υπάρχει στο στρατόπεδο Παπακώστα. Λύθηκε και αυτό, λύνεται, προχωράει να γίνει και το διοικητήριο, το οποίο ήταν και αυτό ένα πρόβλημα για το νομό μας, την περιοχή μας. Δεν είχαμε έτσι συγκέντρωση, η διασπορά των υπηρεσιών υπήρχε, δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα και από οικονομική άποψη για την περιφέρεια, με τα ενίκια, αλλά και θέμα λειτουργικότητας. Θα είναι ένα θέμα που θα βοηθήσει. Ωραία. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας προς τους πολίτες της Άρτας, που σας εμπιστεύονται τόσα χρόνια και σας στηρίζουν. Ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να, όσο μπορούμε, έτσι, σε αυτή τη δύσκολη περίσταση που διανύουμε, να δώσουμε λύσεις σε τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Τα τηλέφωνά μας, το γραφείο μας, έτσι, είναι ανοιχτό. Να δεχτούμε, έτσι, τα παράπονα, να ακούσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε την περιοχή μας. Κανένας δεν είναι αλάθητος, όλοι κάνουν λάθη. Με την βοήθεια όλων, με τις παρατηρήσεις, έτσι, μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό είναι και ευχή όλων μας. Εννοείται. Αυτό θέλουμε, ένα βήμα πιο αυτό μπροστά. Θέλουμε, γιατί έτσι έχουμε τα παιδιά μας, τα θέλουμε εδώ κοντά μας, έτσι, να μην φύγουν. Το όνειρο όλων είναι να έρθουν τα παιδιά μας πίσω. Να δουλέψουν, να βρουν δουλειές εδώ πέρα, να έχουν δουλειές εδώ πέρα, να τα έχουμε κοντά μας. Αυτή είναι, έτσι, η ελληνική οικογένεια, ο ελληνικός τρόπος ζωής που μάθαμε και θέλουμε να συνεχιστεί. Οπότε όλοι εσείς που έχετε την εξουσία στα χέρια σας, εξουσία. Από ποιο... Την εξουσία μας την δίνει εξουσία. Εξουσία την έχει ο κόσμος. Ο ελληνικός λαός. Έτσι, πολύ ωραία που σας στηρίζει με την ψήφο του. Θα πρέπει να δράσετε ανάλογα. Κάθε φορά γι' αυτό που θέλουμε κοντά μας, καταλαβαίνει ο κόσμος τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Κάποια πράγματα δεν γίνονται άμεσα όπως θέλουμε να γίνουν. Να. Θέλουμε λίγο χρόνο περισσότερο. Αλλά όταν υπάρχει, έτσι, η θετική προσέγγιση των πραγμάτων, η λύση θα βρεθεί. Ίσως όχι άμεσα, στο αύριο, έτσι, μετά από μικρό χρονικό διάστημα θα δοθεί λύση στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Με θετικές εξελίξεις και με, έτσι, απτά αποτελέσματα σε όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.